Χρησμός. Και πολύ, όχι χρησμός, επαναλαμβάνω, εκτίμηση σας λέω, γιατί μετά, αν συμφωνήσει, μεταξύ ο θα γίνει και... σαν το Σαμαρά και ο Τσίπρας. Κοιτάξτε, αν υπογράψει και δεν του φύγουν οι βουλευτές, σε βάζω και αυτό, ότι υπογράφει, όπως ο Σαμαράς, και δεν του φύγουν οι βουλευτές ή του φεύγουν μόνο 2-3. Ναι. Γιατί πάντα έχουμε και 2-3 προδότες και τέτοια. Λοιπόν, τότε θα έχει την τύχη του Σαμαρά. Δηλαδή σιγά 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 θα φτάσει ξανά στο 5-6%. Μάλιστα. Αυτή είναι η γνώμη μου και δεν το θέλει. Είναι αρκετά ευφυής, ας πούμε. Θέλει όσο μπορεί να ροκανίσει χρόνο παριστάνοντας τον αντιμνημονιακό. Είναι έξυπνος σαν πρόσωπο ο κύριος Πρωθυπουργός. Εντάξει, δεν είναι. Τον συμβουλεύουν. Ναι. Οι γέροι κάνουν κουμάντο. Λαφαζάνης, Παπαδημούλης. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Λαμπουράρης. Ναι, αυτοί κάνουν κουμάντο. Και τον βάλανε μπροστά σαν νεότερο για να εξοραίσουν. Γιατί κοιτάξτε, οι γέροι. Αυτός ο Γλέζος εκεί τι ρόλο παίζει. Εντάξει, αυτός είναι υπέργυρος. Ακούστε κάτι. Όσο ήταν ένα κόμμα του 3, του 4, του 5, οι γέροι ήταν καλοί. Για να προσελκύσουν τους πασοκτζίδες, ήθελανε και έναν άνθρωπο πιο λογικό, πιο μοντέρνο, διεισδυτικό. Και σαν τέτοιο έβαλε ο Αλαβάνος. Έδωσε δαχτυλιδάκι στον Αλέξη. Ο Αλαβάνος γιατί, τι παραδόση είχε με τον κύριο Τσίπρα. Ο Αλαβάνος του λέγανε ότι είχαν κάνει διπλές εκλογές, δεν ανέβαινε καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός, και του λέγανε ότι πρέπει να φύγεις από την ηγεσία. Υπήρχε με εμψημυρία ότι μετήχαν σε εκλογές και το ποσοστό τους ήταν στάσιμο. Ναι. Και ουσιαστικά τον οδηγούσαν στην εξώπορτα τον Αλαβάνο. Τότε λοιπόν ο Αλαβάνος έκανε μια έξυπνη κίνηση. Για να μην βγει κανείς από αυτούς που ήταν οι εσωκομματικοί του εχθροί, έβαλε ένα παιδάκι. Τον Τσίπρα δηλαδή, επικοινωνιακά τον έβαλε πρώτα υποψήφιο δήμαρχο, έκανε επιτυχημένη τέτοια, πήρε 8% και μετά προχώρησε. Ικανότητες έχει σαν πολιτικός. Μα, μέχρι τώρα δεν έχουν εξεταστεί οι ικανότητες του. Οι ικανότητες για να πεις ότι έχει ένας άνθρωπος, πρέπει να πετύχει κάτι. Αυτός μέχρι τώρα πέτυχε να κλέψει την ψήφο λέγοντας ψέματα. Αυτό όμως το πέτυχαν πολλοί άλλοι, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Σαμαράς, ο Σιμίτης, ο Γαραμαλής, ο Κώστας. Αυτό το πέτυχαν όλοι. Στην Ελλάδα άμα πεις ψέματα, συνήθως κερδίζεις. Γιατί ο ελληνικός λαός είναι επιρρεπής στο να ακούσει ευχάριστα πράγματα. Και